Τρακτέρ και αγρότες από τον μπλόκο της Νίκαιας απέκλεισαν μετά τις 2:30 για 2 ώρες στα Τέμπη, διαμαρτυρόμενοι για την πολιτική της κυβέρνησης. Ήταν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι όταν τα τρακτέρ ξεκίνησαν από την Νίκαια της Λάρισας, συνοδευόμενοι από αυτοκινητοπομπή. Οι αγρότες που συμμετείχαν στον μπλόκο υλοποίησαν τις αποφάσεις Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων με την κινητοποίηση να βρίσκεται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Οι αγρότες αναπτύσσουν νέα μπλόκα ενώ πρόθεσή τους είναι να συντονίσουν καλύτερα τις κινήσεις, όπως λένε, καλώντας τη δημιουργία ενός κοινού μετόπου με τη συμμετοχή όλων των μπλόκων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, την 3η 7 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι, οι αγρότες προχωρούν σε νέα συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στην Νίκαια. Τη στήριξή τους στους ερέους αγρότες για τα δίκαια, όπως τονίζουν αιτήματά τους, δείχνουν οι δήμαρχοι της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, Λάζαρο Κυρίζογλου, να ζητά επιτέλους η κυβέρνηση να σκύψει στα προβλήματά τους και να δώσει λύση. Στο πλευρό των αγροτών και οι δήμαρχοι του νομού Σερών, οι οποίοι κάνουν λόγο για ένα δίκαιο αγώνα από όλη την αγροτική τάξη, με τον Κλεάθικο Τσακιαχίδη να τονίζει ότι το κλείσιμο των δρόμων δεν είναι η σωστότερη λύση και το Φώτη Δομουχτσίδη να επισημαίνει ότι με τέτοια μέτρα δεν πρόκειται να έρθει η ανάπτυξη. Τασόμαστε στο πλευρό τους και στην ουσία των αιτημάτων τους. Τα αιτήματα του ελληνικού αγροτικού κόσμου και όλων των εργαζομένων γενικώς στον πρωτογενή τομέα, των αυτοαπασχολουμένων, είναι και δίκαια και εύλογα. Και οδηγείται ο πρωτογενής τομέας της πατρίδας μας, στον οποίο ανήκουν και οι αγρότες, σε μια περιθωριοποίηση και θα έχουμε όλο ένα και περισσότερους νέους ανθρώπους να απομακρύνονται από την ελληνική γη. Διότι με πολιτικές, με αυξημένο ΦΠΑ, με την αύξηση των εισφορών, με τη φορολογία εισοδήματος, όταν είσαι ασκέπαστος και καλλιεργείς την ελληνική γη κάτω από τον ουρανό, δεν μπορείς να έχεις ούτε προβλέψιμο σταθερό εισόδημα και δεν είναι δυνατόν να πάμε από το ένα άκρο στο οποίο βρισκόμασταν και έπρεπε να μπει μια τάξη, λίμωνο, στο άλλο. Η κυβέρνηση θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι είναι αντιμέτωπη με τα ψέματά της. Εγώ σαφέστατα το τονίζω ότι στηρίζω τους αγρότες. Ο Δήμος Συντηγής στηρίζει ομόφωνα από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, εκτιμώ τουλάχιστον της παράταξής μου, τους αγρότες, διότι αυτά τα προβλήματα είναι δίκαια αιτήματα, αλλά δυστυχώς επιβάλλονται μέσω της κυβέρνησης από αυτά τα μνημόνια που έχουν υπογραφεί. Δεν είναι δυνατόν να πάμε σε ανάπτυξη με τέτοια μέτρα. Κατανοούμε τον αγώνα των αγροτών, γιατί όλοι προερχόμαστε από οικογένειες αγροτικές. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους, απόλυτα. Πάνε πραγματικά να εξαθλιώσουν τους αγρότες με όλα αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν και θα πάρθουν και παίρνονται στη συνέχεια. Τώρα, οι τρόποι αντίδρασης είναι ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Να το δουν και αυτοί και το βλέπουν ήδη. Προσανατολίζονται σε άλλες κινήσεις και σε άλλες μορφές αντίδρασης, αν θέλετε. Άρα το κλείσιμο των δρόμων δεν είναι μια σωστή αντίδραση, θεωρείτε? Το κλείσιμο των δρόμων νομίζω ότι είναι η ακραία αντίδραση, γιατί δημιουργούνται πολλά προβλήματα και οι αγρότες πρέπει να έχουν στο πλευρό τους την κοινωνία, τους πολίτες. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι και νομίζω ότι και προς τα εκεί προσανατολίζονται, και αυτό είναι καλό.